Γιατί στα όμορφα ανοιξιάτικα, χειμωνιάτικα τζουμέρκα η μία έκπληξη συνοδεύει την άλλη. Αχ, τι ωραίες εικόνες, ε. Απλά δεν υπάρχουν, παιδιά. Και σε λίγα χρόνια πραγματικά δεν θα υπάρχουν. Καλή. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά εσείς? Όλα καλά, δόξα πάντα στο Θεό. Πάντα καλά, πάντα καλά. Να είστε κι εσείς καλά. Εδώ που οι φύλακες έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Και αναφέρομαι στα σκυλιά. Τι ωραία είναι, ε. Τέλεια. Ωραία, με πήρα από πίσω. Δεν σταματάει. Τι ωραίος. Πάντως χωρίς υπερβολές, πολύ καλή εκκίνηση το σκύλι, ε. 0,50 χιλιόμετρα. Πρέπει να τα πιάσε σε 3-4 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι ο αρχηγός του Καταράκτη. Είμαι στο όμορφο χωριό του Καταράκτη, φίλοι μου. Είπα τέτοιο ωραίο χειμωνιάτικο σκηνικό, αφού δεν το έζησα το χειμώνα που έπρεπε, ας το ζήσω τώρα που είναι άνοιξε, που είμαστε στην Πασχαλιά. Τέλεια, τέλεια. Είναι αυτές οι μοναδικές εικόνες που καταγράφω, που δεν τις αλλάζω με τίποτα. Ειλικρινά σας το λέω. Μπορώ να πω σε σύγκριση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήλιος με δόντια σήμερα. Εντάξει, δεν είναι όπως το χειμώνα, εννοείται αυτό. Αλλά καμία σχέση. Όμορφα, όμορφα, απλά τζουμερκιώτικα. Απλά τέλεια. Απλά για να προλάβω να σας καταγράψω αυτό το μοναδικό σκηνικό, δεν έχω πιει νερό και κοράκιασα τώρα. Και όντως εξελίχθηκε σε ωραίο. Γιατί όπως είδατε, ένα σκυλί ήταν όλο και όλο. Με πήρε στο κατόφλι μου, κυριολεκτικά. Και ξέρετε για ποιο λόγο με πήρε, ε. Επειδή γκάζουσα, επίτηδες γκάζουσα για να δω. Αλλά πολύ καλός. Πολύ καλές επιδόσεις. Αν και έχω μετρήσει σκύλο, πιστέψτε με, 65 χιλιόμετρα έγραψε. Μπαμ μπαμ, ε, σε λίγα μέτρα. Μπράβο. Μπράβο, λέω. Γι' αυτό, φίλοι μου, όταν συναντήσετε σκυλιά, μείνετε εκεί, υπομένετε μέχρι να περάσουν με το κοπάδι τους και μετά φύγετε κι εσείς να πάτε στη δουλειά σας. Γιατί όπως έχετε αντιληφθεί, πάνε τόσο γρήγορα και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα που πιστέψτε με, και ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο φαντάζει κουταβάκι μπροστά τους, εννοώντας ότι δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά. Δεν θα προλάβει καν δηλαδή να τρέξει μία που τον άρπαξε. Γιατί μην ξεχνά, το σκύλος το θεωρεί και παιχνίδι. Δεν είναι αποκλειστικά να σου ορμήξει και καλά να σε δαγκάσει. Παιχνιδάκι, ωραίο. Όπως έκανε καλή ώρα και σε μένα τώρα. Και ας ήταν η τσοπαναρέα. Τσοπαναρέα, τι ωραία το είπα. Α, sorry. Μαζί τους, η τσοπάνος. Αχ, τέλεια. Αυτά, φίλοι μου. Γεια σας.